Καλησπέρα κύριε Ξηδάκη, καλό σας απόγευμα, καλή χρονιά. Καλησπέρα κύριε Βαγγεθιανάκη, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή χρονιά σε όλους μας. Μια χρονιά που ξεκινάει λοιπόν με μια έκθεση, να πούμε ότι τη συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια, η Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ακριβώς. Και τι θέλει να μας πει αυτή η έκθεση, κύριε Ξηδάκη? Πριν πάμε στην έκθεση, να σας πω καταρχάς ότι η συγκεκριμένη δράση είναι μία από τις πολλές που έχουμε διεκπεραιώσει στα πλαίσια αυτού του ερευνητικού προγράμματος, που ξεκίνησε ήδη από το, έχει ξεκινήσει ήδη από το Μάρτιο του 2022, πρόκειται για μία προσπάθεια πολύ ενδιαφέρουσα που πραγματοποιείται από την Ιστορία Κρητικών Ιστορικών Μελετών μέσω του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, και στα πλαίσια αυτού του ερευνητικού προγράμματος, μεταξύ άλλων, έχουμε προσπαθήσει να εντοπίσουμε, να καταγράψουμε και να κάνουμε έτσι μια πρώτη επεξεργασία του διαθέσιμου αρχαίου υλικού που υπάρχει σχετικά με την άφιξη για την εγκατάσταση των μικρασιατών προσφύγων και στην Κρήτη και στην Αθήνα και εσχάτως. Μάθαμε και για κάποιο υλικό αρχαιακό που υπάρχει στην Αμερική που φιλοδοξούμε να δούμε και αυτό. Mm-hmm. Έχουμε επίσης αποδελτιώσει ένα μεγάλο μέρος του τοπικού τύπου των τοπικών εφημερίδων της εποχής εκείνης, προκειμένου να μπορέσουμε να φτιάξουμε για από εκεί μια βάση πληροφοριών. Έχουμε προχωρήσει στην διενέργεια περίπου 60 συνεντεύξεων από πρόσφυγες δεύτερης και τρίτης γενιάς, από γόνους δηλαδή των προσφύγων των εικασιατών που είχαν έρθει τότε. Έχουμε διοργανώσει επίσης σε συνεργασία με σχολεία της πόλης μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική δράση που απευθύνεται σε μαθητές και γυμνασίου και λυκείου και που φιλοδοξεί να βάλει τα παιδιά στη θέση του ερευνητή και να τους δώσει τη δυνατότητα μέσα από την δική τους, ας το πούμε έτσι, έρευνα να ανακαλύψουν πτυχές αυτής της περίοδου που είναι πολύ σημαντική και για το νησί συνολικότερα αλλά και για την πόλη μας πιο ειδικά. Συμμετείχαμε σε διάφορες εκδηλώσεις, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού και του Σεπτέμβρη, που είχαν διοργανωθεί από διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους. Το Δεκέμβρη επίσης, στις 16 και 17, διοργανώσαμε ένα επιστημονικό συμπόσιο διήμερο, όπου μαζί με συναδέλφους, εκλεκτούς συναδέλφους που ασχολούνται ήδη με το συγκεκριμένο ζήτημα εδώ και πολλά χρόνια, παρουσιάσαμε τα μέλη της ερευνητικής ομάδας που έχει συγκροτηθεί. Παρουσιάσαμε έτσι κάποια πρώτα πορίσματα δικής μας έρευνας και έγινε μια συζήτηση και φιλοδοξούμε μάλιστα να υπάρξει και μια έκδοση των πρακτικών αυτών. Και βέβαια το αποκορύφωμα, ας το πούμε έτσι με έναν τρόπο, όλης αυτής της διαδικασίας είναι αυτή η έκθεση. Στη Βασιλική, η οποία θα είναι ανοιχτή από αύριο βέβαια το απόγευμα από τις 5 να πούμε. Απλά τα εγγένεια θα γίνουν μεθαύριο στις 6.30 το απόγευμα. Με βάση και τα στοιχεία που έχετε αναρτήσει και εσείς στην έκθεση, κύριε Ξηδάκη, και βασίζονται βέβαια σε πρόχειρες απογραφές, μέχρι το Δεκέμβρη του 2022 στην Κρήτη είχαν φτάσει λίγο πάνω από τους 36.000, σχεδόν 37.000 πρόσφυγες, από τους οποίους 20.500 ήταν οι γυναίκες και περισσότερες πήγανε στα Χανιά. Για την ιστορία, εδώ στο Ηράκλειο ήταν λίγο πάνω από τις 15.000, από τους 15.000 οι πρόσφυγες. Γενικά, αν επιτρέπετε, καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι τέτοια η συνθήκη που επικρατεί την περίοδο εκείνη, που είναι δύσκολο να έχουμε μια με απόλυτη ακρίβεια εικόνα των αριθμών. Η πιο ασφαλής εικόνα, ας πούμε, μας δίνεται από την απογραφή που έγινε το 28, που μπορούμε να πούμε βάσει αυτήν την απογραφή ότι στο Ηράκλειο, συνολικά σε όλη την Κρήτη έχουμε 34.000 περίπου πρόσφυγες, δηλαδή 33.900 για την ακρίβεια, εκ των οποίων οι 18.800 εγκαθίστανται στο νομό Ηρακλείου και από αυτούς οι 14.000 στην πόλη του Ηρακλείου. Και έχει ενδιαφέρον ότι, κάτι που ίσως να το παραγνωρίζουμε, το Ηράκλειο είναι μέσα στις 10 πρώτες πόλεις με τον περισσότερο προσφυγικό πληθυσμό
Δηλαδή, περίπου το 40% των κατοίκων του Ηρακλείου, το 28% ήταν πρόσφυγες. Είναι ενδεικτικό, πιστεύω, αυτό το στοιχείο. Το 40%, δηλαδή. Είναι 39,6% για να κρίνει. Στους 100, στους 10 ανθρώπους, ας το πάρουμε έτσι, στους 10 κατοίκους, δηλαδή, οι 4 ήταν πρόσφυγες. Οι 4 της πόλης του Ηρακλείου ήταν πρόσφυγες, ακριβώς. Τεράστια αναλογία, έτσι δεν ακριβώς, είναι. Ναι. Και ναι, ναι. Με ό,τι μπορεί να σήμαινε αυτή η αναλογία και ξαφνικά η αύξηση του πληθυσμού μιας πόλης και της Υπαίθρου βέβαια από τους ανθρώπους αυτούς. Πότε όμως, κύριε Ξηδάκη, αρχίζει να προετοιμάζεται κάπως η υποδοχή αυτών των ανθρώπων? Δηλαδή υπήρξαν τα μηνύματα, κατέρευσε το μέτωπο, ξεκίνησαν να έρχονται οι πρώτοι άνθρωποι ήδη από τον Αύγουστο, ήρθαν πρώτα και προσπάθησαν εδώ οι ντόπιοι να βοηθήσουν. Πώς έγινε η διαχείρισή τους? Να σας πω ότι πριν από το μεγάλο διωγμό του 22, υπήρχε ήδη ένας πρώτος διωγμός στο διάστημα 14-18, γιατί η ιστορία αυτή που σωστά, συζητάμε καλά τώρα, το κάνετε και το αναφέρετε, ναι, γιατί υπήρξε... Σχετίζεται και με ναι, αυτό που με ρωτήσατε. Ναι. Το επισημαίνω γιατί καλό να έχουμε στο μυαλό μας, ναι, μεν εμείς έχουμε θέσει ως ορόσημο το 1922 και γιορτάζουμε και την γιορτάζαμε τέλος πάνω την 100η ρίδα, αλλά πέρα από αυτό μιλάμε για γεγονότα τα οποία έχουν μια διάρκεια στον χρόνο, δηλαδή δεν μιλάμε το για πράγματα... Το αποκορύφωμα ίσως ήταν ακριβώς, το 22 η Σμύρνη. Ακριβώς. Μιλάμε για μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν. Έχουμε ήδη τον πρώτο διωγμό του 14-18. Ήδη με τον πρώτο διωγμό έρχονται στην Κρήτη κάποιοι πρόσφυγες. Αυτό λειτουργεί και ως μια παρακαταθήκη, ας το πούμε έτσι, για το πώς θα μπορούσε να διαχειριστεί η τοπική κοινωνία και η τοπική φορείς, ας πούμε, το ζήτημα της άφιξης των προσφύγων. Που όμως και πάλι αυτή η εμπειρία που υπάρχει από την πρώτη άφιξη του 14-18 δεν είναι ικανή για να σηκώσει, ας το πούμε έτσι, το βάρος του προσφυγικού κύματος που έχετε το 22. Αυτό που επιχειρήθηκε ήταν να φτιαχτεί μια κεντρική επιτροπή περίθαλψης και στις τέσσερις πόλεις του νησιού, στην οποία συμμετείχαν προσωπικότητες, ας το πούμε έτσι, της πόλης, της κάθε πόλης, κάθε περιοχής, επιχειρηματίες κτλ. Αυτές οι κεντρικές επιτροπές χωρίστηκαν σε επιμέρους υποεπιτροπές και επί της ουσίας το πρώτο βάρος, ας το πούμε έτσι, της περίθαλψης όλων αυτών των ανθρώπων το ανέλαβαν εθελοντές μέσα από εράνους που προσπάθησαν να ανακουφίσουν κάπως τον πόνο των ανθρώπων που έφταναν σε άθλια κατάσταση. Ναι. Ειδικά οι πρώτοι πρόσφυγες που ήρθαν κακήν κακώς. Θα μου πείτε και τα επόμενα κύματα των προσφύγων που έρχονταν ήταν σε καλύτερες συνθήκες. Φυσικά και ήταν μια περίοδος με πάρα πολύ έτσι ένταση. Εδώ τοπικά ο πληθυσμός, επειδή δεν ήταν κακά τα ψέματα παντού ρόδινη υποδοχή, έτσι δεν είναι, ναι, κύριε Ξηδάκη? Ισχύει, ναι. Κατά γενική ομολογία όμως υπήρξε μια φροντίδα αυτών των ανθρώπων ώστε να μπορέσουν τώρα όσο γίνεται να τακτοποιηθούν. Έχουμε και τη συνθήκη της Λοζάνης μετά το Γενάρη του 23, έτσι δεν είναι, για την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ των δύο χωρών, των ελληνικών και των τουρκικών. Οι άνθρωποι αυτοί, όσοι και αν ήταν τελικά, εμείς τους προσεγγίζουμε βάσει των στοιχείων που αναφέρατε και εσείς και των όποιων καταγραφών εκείνης της δραματικής περίοδου. Αυτό που ξέρουμε πολύ καλά πάντως είναι ότι άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους εδώ, σε όλους τους τομείς της ζωής του νησιού. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση που αναφερθήκατε και εσείς, που βρίσκονταν αυτοί οι άνθρωποι όταν έφτασαν, να πούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι πρόσφυγες οι οποίοι
έβλεπαν, ας το πούμε έτσι, προς τα που πηγαίνει το πράγμα και φρόντισαν από πριν το 22, πριν την καταστροφή, να προετοιμαστούν κάπως, να αποχωρήσουν λίγο πιο οργανωμένα, πιο συντεταγμένα κτλ. Αυτοί προφανώς βρίσκονταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Μια τέτοια περίπτωση, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν και η περίπτωση της οικογένειας Κωνσταντινίδη, ήταν από τις πολύ γνωστές περιπτώσεις προσφύγων, που έφυγαν νωρίτερα και αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα κιόλας όταν ήρθαν στο Ηράκλειο να μπορέσουν, έχοντας σώσει ένα μέρος της περιουσίας τους, να φτιάξουν, ας πούμε, το μεγαλύτερο σταφυδεργοστάσιο που υπήρχε. Το αναφέρω σαν ένα στοιχείο για να δούμε λίγο τη διαφορά. Φυσικά, φυσικά. Μετά ο κύριος όγκος των προσφύγων που έφυγε το φθινόπωρο του 22 μέσα στις συνθήκες της καταστροφής, που υπολογίζεται περίπου σε 900.000 για όλη την Ελλάδα, αυτοί οι άνθρωποι ως επιτοπλίστων έφυγαν με ό,τι μπόρεσαν να περισσώσουν, ό,τι μπόρεσαν να κουβαλήσουν στα χέρια τους. Και, δηλαδή ό,τι μπόρεσαν να κουβαλήσουν από ρούχα και ό,τι θεώρησαν ως συναισθηματικής αξίας, ας πούμε, ως κοιμήλιο που έπρεπε να μεταφερθεί κάποια εικόνα, κάποιο χαλί, το οτιδήποτε μπορεί. Ό,τι κατάφεραν να κρατήσουν εν τέλει. Ακριβώς. Ξεδάκη, ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι όταν έφτασαν εδώ, προφανώς υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Υπήρχαν, καταρχάς είχαν πάρα πολλές ανάγκες, επειδή ακριβώς δεν είχαν τίποτα, χρειαζόντουσαν βοήθεια για να καλύψουν και τις πιο βασικές τους ανάγκες και επειδή ακριβώς δεν υπήρχε και μια μέρημνα κρατική τουλάχιστον στους πρώτους μήνες για να μπορέσει κάπως λίγο να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών, είχαμε και πρόβλημα και από τις συνθήκες για βίωση, με την έννοια δηλαδή ότι ξέσπασαν και κάποιες επιδημίες και τα λοιπά. Τις αναφέρω τις επιδημίες γιατί σχετίζεται και με το άλλο θέμα που έχει σχέση με τις σχέσεις των ντόπιων με τους πρόσφυγες. Δηλαδή θέλω να πω ότι ενώ στην αρχή όντως υπήρχε έτσι μια θετική στάση των γηγενών απέναντι στους πρόσφυγες, λογικό είναι, βλέποντας το δράμα αυτών των ανθρώπων, υπήρξε ένα αντανακλαστικό αλληλεγγύης, συμπαράστασης κτλ. Όσο περνάει ο καιρός και όσο διαπιστώνουν και ορισμένοι γηγενείς ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι προσωρινή αλλά είναι μόνιμη και όσο βλέπουν ότι ο αριθμός των προσφύγων αντί να μειώνεται αυξάνεται και όσο βλέπουν ότι οι πρόσφυγες που έχουν εγκατασταθεί στα διάφορα δημόσια κτίρια, π.χ. ας πούμε στα δικαστήρια ή στα διάφορα σχολεία, έχουν έρθει για να μείνουν και δεν πρόκειται να φύγουν, αυτό αρχίζει σιγά σιγά και δημιουργεί ένα διαφορετικό κλίμα και εμφανίζονται και οι πρώτες εντάσεις. Παράδειγμα, ας πούμε, θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα, αν έχουμε χρόνο, που πιστεύω ότι είναι χαρακτηριστικά. Παρακαλώ, φυσικά. Το ένα παράδειγμα μας έρχεται από το Ρέθυμνο, όπου μαθαίνουμε για μια πρωτοβουλία κάποιων γονέων που πάνε με τη βία να διώξουν τους πρόσφυγες που έχουν εγκατασταθεί στο σχολείο της περιοχής, απαιτώντας με αυτόν τον τρόπο να ανοίξει το σχολείο για να ξεκινήσουν ξανά τα μαθήματα των παιδιών. Και η δεύτερη περίπτωση, ας πούμε, είναι για διαμαρτυρίες εδώ κατοίκων του Ηρακλείου, που καθώς πλησιάζουμε στην εποχή του Τρίγου, επειδή τα σπίτια που έχουν, τα μετόχια που λέμε, τα σπίτια που έχουν στα κτήματά τους, έχουν παραχωρηθεί σε πρόσφυγες και μένουν πρόσφυγες, πλησιάζοντας προς την εποχή του Τρίγου λοιπόν, οι ιδιοκτήτες ζητούν να εκενωθούν τα σπίτια από τους πρόσφυγες για να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν αυτοί για την περίοδο του Τρίγου. Και βέβαια όσο προχωράει ο καιρός, εμφανίζονται και άλλα σημεία αντιπαράθεσης που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τα κτήματα των μουσουλμάνων, τα ανταλλάξιμα που λέμε, τα οποία διεκδικούν και δικαιούνται οι πρόσφυγες με βάση και τη σύνταση της ανταλλαγής που αναφέρθηκε εσείς, αλλά τα διεκδικούν και ντόπιοι. Το ίδιο σημαίνει και με τα σπίτια που έχουν αφήσει οι μουσουλμάνοι στις πόλεις, που και αυτά επίσης τα διεκδικούν ντόπιοι. Και τέλος πάντων υπάρχει μια τέτοια κατάσταση όπου θέλω να πω. Φαίνεται τέλος πάντων να υπάρχει έτσι μια τέτοια... Ξέρετε, αυτό που λέτε τώρα, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εικόνα. Εντάξει, λέμε οι 4 στους 10 ήταν πρόσφυγες, οι 40 στους 100. Μην πάμε πολύ μακριά χρονικά. Όταν έγινε το πρόγραμμα αυτό με την αναπτυξιακή εδώ σε επίπεδο Κρήτης να φιλοξενηθούν κάποιοι πρόσφυγες, που ήταν ένας αριθμός νομίζω έως 2.000 σε ολόκληρο το νησί, που είχε υπάρξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση,
ποιοι θα είναι αυτοί, που θα καθίσουν, τι θα γίνει. Ξέρετε, ένας αρνητισμός πίσω από όλο αυτό το πράγμα, οι οποίοι ήταν πραγματικά μέσα σε έως 2.000 άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια έρχονταν και έφευγαν. Έχει λήξει, έληξε τώρα στο τέλος της χρονιάς άλλωστε το πρόγραμμα φιλοξενίας των προσφύγων σε ένα νησί 600 και χιλιάδων κατοίκων. Ή αν θέλετε όσον αφορά εδώ το Ηράκλειο, σε μια πόλη 150 πόσο ή 180, δεν θυμάμαι τώρα τα στοιχεία τα προχθεσινά της τελευταίας απογραφής. Δηλαδή οι συσχετισμοί είναι ελαχιστότατοι, οι σημερινοί, σε αντίθεση όμως με αυτό που συζητάμε τώρα στο παρελθόν. Δηλαδή, όχι ότι δικαιολογούνται, δεν κάνω αυτή τη σύγκριση για να πω ότι δικαιολογούνται όλες αυτές οι αντιδράσεις που υπήρξαν και από μερίδα του ντόπιου πληθυσμού, ήταν όμως και άλλα τα μεγέθη. Καμία σχέση. Έτσι, καμία σχέση, ναι, χωρίς να δικαιολογούμε ούτε τη βία, ούτε το διωγμό, ούτε τίποτα για τους ανθρώπους αυτούς που να επιβιώσουν ήθελαν και αυτοί. Σαν πως το ήθελαν να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και είναι έτσι, είναι πραγματικά ένας αριθμός. Οι άνθρωποι αυτοί όμως επιβίωσαν. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κύριε Ξηδάκη, άλλοι ευκολότερα, όπως είπατε, έχοντας κάνει, ήταν πιο διορατικοί ίσως ακόμα από την πατρίδα τους, άλλοι με τον δύσκολο τρόπο και σίγουρα με πολύ αλληλεγγύη, σίγουρα με πολύ αλληλεγγύη από ό,τι μας μετέφεραν και οι ίδιοι οι απόγονοι, δηλαδή των προσφύγων. Ένα σταθερό έτσι σημείο αναφοράς σε όλες τις συνεντεύξεις είναι η αλληλεγγύη που επέδειξαν μεταξύ τους. Mm-hmm. Και το πώς, ας πούμε, στάθηκαν ο ένας τον άλλον και πώς βοήθησαν ο ένας τον άλλον στις περιοχές αυτές που είχαν εγκατασταθεί, στους προσφυγικούς συνοικισμούς. Πώς λειτουργήσαν όλοι επί τους, σαν μια οικογένεια, ας πούμε. Είναι έτσι, μια εικόνα που επανέρχεται συνεχώς στις μαρτυρίες, για να στηρίξουν ακριβώς ο ένας τον άλλον και για να μπορέσουν να προκόψουν, ας το πούμε έτσι, στις νέες πατρίδες. Ναι. Αυτά ως περιεχόμενο και πώς πέρασαν η κουλτούρα τους, έτσι, η γαστρονομία τους, οι συνήθειές τους, όλα αυτά που πέρασαν και εδώ τοπικά. Αυτά με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες, κύριε Ξηδάκη. Οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν μπορούν να τα συναντήσουν και τεκμήρια, επίσης αντικείμενα. Οπτικό υλικό θα υπάρχει επίσης στην έκθεση, στον χώρο της έκθεσης, να σας πω. Θα προβάλλω δηλαδή και κάποια βίντεο με εικόνες του Ερυθρού Σταυρού. Να σας πω επίσης ότι θα υπάρχει και κάτι που εγώ το βρίσκω πολύ έτσι εξαιρετικά ενδιαφέρον και αξίζει να επισκεφτεί κανείς την έκθεση, ίσως μόνο και γι' αυτό. Θα προβάλλεται θα ακούγεται μάλλον σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στην έκθεση μια μουσική σύνθεση που βασίζεται πάνω, την έχει επιμεληθεί ο Οδυσσέας Γραμματικάκης και βασίζεται πάνω σε αποσπάσματα ή σε φράσεις από τις συνεντεύξεις των απογόνων των προσφύγων. Και βέβαια είναι μια έκθεση, τέλος πάντων, η οποία πραγματικά αξίζει να την επισκεφτεί κανείς, γιατί συνδυάζει και την πληροφορία αλλά και το αισθητικό της κομμάτι, είναι πολύ ενδιαφέρον και σίγουρα είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο και οργανωμένη σε τέτοιες θεματικές που όποιος την επισκεφτεί μπορεί να αποκτήσει μια πολύ καλή εικόνα των γεγονότων που συζητάμε. Επίσης, μιας και θα γίνονται και εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στα σχολεία, αλλά επειδή θα υπάρχουν και συντελεστές της έκθεσης και επιστημονικοί συνεργάτες της ΕΚΙΜ, ο κόσμος που θα έρθει, κύριε Ξηδάκη, στην έκθεση και όποια απορία έχει, οτιδήποτε, μια ερώτηση, έως τις 10 του Φλεβάρι θα είναι ανοιχτή η έκθεση, μπορεί να βρει απαντήσεις ή μπορεί να σας καταθέσει κάτι που εσείς δεν το... Δηλαδή, υλικό, από την άποψη του υλικού μπορεί να έχει. Εννοείται. Υπάρχει αυτή η διάσταση που λέτε. Σίγουρα προβλέπεται, υπάρχει πρόβλεψη για ξεναγήσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά το ζήτημα των σχολείων, και επικαλούμενος και την άλλη ιδιότητα που έχω ως εκπαιδευτικός,
λέω ότι πραγματικά αξίζει να την επισκεφτούν οι μαθητές, γιατί θα τους είναι εξαιρετικά χρήσιμο να δουν έτσι, ας πούμε, συμπυκνωμένη μια εικόνα για μια πολύ σημαντική πτυχή της τοπικής μας ιστορίας. Εννοείται ότι υπάρχει και η διάσταση που λέτε και εσείς, ότι δηλαδή η έκθεση είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης. Μπορεί εμείς καταθέτουμε μια άποψη μέσα από ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, κείμενο, εικόνα κτλ. Και μπορεί κάποιος να έρθει να συμπληρώσει, να καταθέσει μια δική του άποψη. Μια αλληλεπίδραση. Ακριβώς. Τα εγγένεια για τους φίλους και τις φίλες, επαναλαμβάνουμε ότι είναι μεθαύριο στις 18:30. Από αύριο όμως στις 5 η έκθεση θα είναι επισκέψιμη. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ξηδάκη, για τις πληροφορίες και την εικόνα που μας δώσατε. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.